VU at the time. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Μέσα σε ένα συνέδριο αναπτυξιακό, νομίζω δεν θα μπορούσε να λείπει ένα πάνελ για τη διπλωματία, ιδίως σε μια συγκυρία που η γεωπολιτική, οι διεθνείς σχέσεις επιστρέφουν όλο και περισσότερο στη δημόσια συζήτηση. Ξέρετε, η θεματική της ενότητας πέρασε μερικές μεταμορφώσεις. Πήγαμε από τη διπλωματία των πόλεων, μετά στην ψηφιακή διπλωματία, έπειτα στο ουκρανικό και τελικά καταλήξαμε να κάνουμε κάτι, να μιλήσουμε για τη διπλωματία στον 21ο αιώνα. Έχουμε μαζί μας τον πρέσβη της Σουηδίας, Johan Borgström, welcome ambassador. Thank τον you. Πρέσβη της Ουκρανίας, με τον οποίο θα συζητήσουμε εκτενώς για την κατάσταση της χώρας του σε διπλωματικό, humanitarian επίπεδο, σε επίπεδο ασφαλείας. Και τον πρέσβη, τον κύριο Κριοκούκη, ο οποίος ηγείται των διπλωματικών σχέσεων του Δήμου της Αθήνας. Δεν ηγούμε. Των διπλωματικών σχέσεων. Υπηρετείτε, το δεχόμαστε. Είστε κινητήριος δύναμη, ας πούμε. Λοιπόν, θα αρχίσω από εσάς, κύριε πρέσβη. Διπλωματία των πόλεων. Κάποιος θα σας έλεγε ότι αυτό υπάρχει ένα contradiction in terms σε αυτό. Υπάρχει διπλωματία των πόλεων. Ξεπερνά αυτό που θα έλεγε ο φίλος μου καλός, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, στο stage sclerosis. Είναι relevant για τον 21ο αιώνα. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές της Regional Growth Conference και μπορώ να πω ότι παρακολούθησα σχεδόν αλληλειπώς ό,τι έγινε μέχρι σήμερα. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα τα panels και ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και για την πολύ ωραία φιλοξενία. Τώρα, απαντώντας στην ερώτησή σας, βεβαίως η διπλωματία των πόλεων είναι κάτι που μεγαλώνει καθημερινά. Την εποχή που εγώ ξεκινούσα τη διπλωματική μου καριέρα, πολλές δεκαετίες πίσω, ήταν σχεδόν άγνωστος όρος. Σήμερα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Οι πόλεις, όπως ξέρετε, είναι οι οργανισμοί που βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη, περισσότερο από κάθε άλλον, και η διεθνή συνεργασία μεταξύ των πόλεων αποβλέπει σε πρότυπα, πολυεπίπεδα πρότυπα διακυβέρνησης με τις άλλες πόλεις, με τις περιφέρειες και με διεθνείς οργανισμούς. Λοιπόν, ο ρόλος της είναι πάρα πολύ μεγάλος τόσο στην υλοποίηση των εθνικών ή διεθνών στρατηγικών αλλά και στη διαμόρφωσή τους. Δεν είναι μόνο η υλοποίηση. Οι πόλεις μεταξύ τους χαράσουν γενικότερες στρατηγικές και πετυχαίνουν πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Παραδείγματος χάρη την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας. Στο συνέδριο άκουσα πάρα πολύ συχνά τη λέξη resilience, η οποία σήμερα έχει, η ανθεκτικότητα έχει μια τεράστια σημασία. Δεν θα σας την αναλύσω απόψε γιατί δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά είναι από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Μία πόλη μόνη της το αντιμετωπίζει αυτό μερικώς. Πολλές πόλεις μαζί μπορούν να έχουν ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα για όλη την κοινωνία, ακόμα και τη διεθνή κοινωνία. Αυτό το είδαμε, ιδιαίτερα στο Δήμο Αθηναίων, όχι μόνο, με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ήταν ένα χαρακτηριστικό κομμάτι που είδαμε πόσο σημαντική είναι η διπλωματία των πόλεων σήμερα, διότι οι πόλεις είναι και εργαστήρια καινοτομίας. Υπάρχει το παράδοξο που έχει τονίσει ο Δήμαρχος πάρα πολλές φορές, ότι ενώ οι πόλεις
είναι εκείνες που παράγουν το περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα στον κόσμο. Απ' την άλλη μεριά είναι εκείνες που καταβάλουν τη μεγαλύτερη προσπάθεια, δυνατή προσπάθεια, για τη μείωσή της. Βεβαίως, αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε ιδιαίτερα είναι ότι οι πόλεις δεν υφαρπάζουν αρμοδιότητες από τα κράτη. Οι πόλεις δρούνε, στηρίζουν τις εθνικές πολιτικές και τις διεθνείς πολιτικές και δρούν συμπληρωματικά. Χαρακτηριστικά είχε υποθεί ότι είναι σαν δύο αυτοκίνητα που τρέχουν στον ίδιο δρόμο. Αλλά λίγο πολύ τρέχουν στον ίδιο δρόμο. Λοιπόν, η πολιτιστική διπλωματία ξεκινάει από τις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε που ο κόσμος ήθελε με τις μεγάλες δυσκολίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του, ποια ήταν η ελπίδα? Ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί και πέρα ήρθε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ξεκίνησαν οι αδελφοποιήσεις, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι όταν υπεγράφει η συνθήκη των Βρυξελών, των Παρισίων το 1963, που επιτέλους η Γαλλία και η Γερμανία έθασαν τέρμα σε μία μακρά έθρα αιώνων, είχαν προηγηθεί 130 αδελφοποιήσεις. Σήμερα οι αδελφοποιήσεις, ας το πούμε λιγάκι, είναι λίγο ντεμοντέ. Αν είναι photo opportunities. Αυτές όμως που έχουν ένα ουσιαστικό εφαρμοστικό πλαίσιο και υλοποιούν πολιτικές, αυτές, οκ. Okay. Τα άλλα όμως κάνουμε μία τρύπα στο νερό και δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία παρά συμβολική. Βεβαίως μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία, άκουσα πριν, ακριβώς προηγουμένως για την Ιγυρία. Η πρέσβη της Νιγηρίας προσφάτως μας ζήτησε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες στην Νιγηρία, να κάνουμε μια αδελφοποίηση. Ξεκινάμε συνήθως με μνημόνια συνεργασίας που είναι πιο καινούργια πράγματα, πολύ πιο επικεντρωμένα. Εκεί όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι η δραστηριότητα κάθε πόλης, είτε αυτή είναι η Στοκχόλμη, είτε είναι η Αθήνα, με τη συμμετοχή τους στα διεθνή δίκτυα. Λοιπόν, εμείς όλοι ανήκουμε λίγο πολύ στα ίδια δίκτυα στην Ευρώπη, λόγω συγκεκριμένων παραγόντων και κυρίως χρηματοοικονομικών. Το ΣΥΦΟΡΤΗ, που είναι ένα δίκτυο το οποίο δίνει τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το να ανήκεις μέσα ακριβώς σου δίνει άλλες δυνατότητες. Παραδείγματος χάρη, έδωσε τη δυνατότητα στον Δήμαρχο Αθηναίων να συμμετάσχει στη διάσκεψη της Γλασκόβης για το κλίμα. Λοιπόν, εκεί έγιναν πάρα πολύ σημαντικές επαφές και εκεί ακριβώς θέλω να πω, γιατί είχαμε αρχικά το θέμα της ψηφιακής διπλωματίας, ότι το κομμάτι των δικτύων έχει πάρα πολλά στοιχεία digital diplomacy, γιατί έχει διαδικασίες, είναι γραπτό και όπως έχουν η συμμετοχή υπάρχει πάρα πολύ σημαντική και σε άλλους τομείς όπως στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή της Αθήνας στην οικονομική και της Σουηδίας βέβαια, στην οικονομική της Ουκρανίας, στην Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη ή με τον ΟΑΣΕ στο Champions Initiative, το Champion Mayors Initiative και το Forum, το German Marshall Fund που δυστυχώς ο πρόσωπός του δεν ήταν κοντά μαζί μας και προχθές, χθες το βράδυ, εδώ, στη διπλανή αίθουσα, όταν μιλούσε ο κύριος Γιατρομανολάκης, ο υφυπουργός πολιτισμού, έγινε μεγάλη κουβέντα για το European Bauhaus. Λοιπόν, και στο European Bauhaus είναι πολύ ενεργή η Αθήνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να προχωρήσουμε χρειαζόμαστε οι πόλεις μία κοινή βούληση.
Δεν είναι τόσο τα συμβατικά πλαίσια. Υπάρχουν τα συμβατικά πλαίσια. Αλλά η κοινή βούληση είναι η κινητήριος δύναμη. Γιατί ακριβώς οι πόλεις δεν έχουν ακόμα διεθνή νομική προσωπικότητα. Θα την αποκτήσουν σιγά σιγά, όπως δεν την έχουν και οι περιφέρειες. Αλλά με τα θέματα της χρηματοδότησης, της απευθείας χρηματοδότησης τους, θα ανακύψει σιγά σιγά, μάλλον θα προκύψει μία μεγαλύτερη πρόοδος στην αναγνώρισή τους στη σταδιακή της διεθνούς νομικής προσωπικότητας. Εκ τώρα όμως, όλες αυτές οι ενέργειες της διπλωματίας των πόλεων, που κυρίως δεν βασίζονται μόνο σε σημαντικά πλαίσια μεταξύ τους, αλλά και στη βούληση συνεργασίας, η πρόοδος της εξαρτάται πάρα πολύ από το κύρος του κάθε δημάρχου. Και εκεί ξεκινάει μια άλλη διαδικασία, την οποία εγώ ονομάζω interdigitation. Τι σημαίνει? Σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει να έχεις το χέρι στο χέρι, to be hand in hand. Και εκεί ακριβώς είναι τεράστια η σημασία της διπλωματίας των πόλεων και θα σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Διότι οι πόλεις μπορούν να κάνουν πράγματα που οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να κάνουν. Γνωρίζετε, παραδείγματος χάρη, ότι όλοι μας, ότι οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι αυτές που θα επιθυμούσαμε. Και αυτό είναι ένα understatement. Όμως, δεν μπορεί να κουπούν οι γέφυρες. Δεν μπορούν, αν κόψουμε τις γέφυρες, έχουμε κάνει μια μεγάλη καταστροφή. Οι πόλεις έχουν τη δυνατότητα να εμποδίσουν να κοπούν οι γέφυρες. Έτσι, ο Δήμαρχος Αθηναίων, με πρωτοβουλία και του Δημάρχου Ιμάμογλου της Κωνσταντινούπολης, ξεκίνησαν μια πάρα πολύ παραγωγική συνεργασία. Μάλιστα, θα γίνει μια διαβαλκανική διάσκεψη δημάρχων τον Νοέμβριο, με έδρα την Αθήνα, θα γίνει η πρώτη θεσμοθετημένη. Ή προχθές, μάλλον θα υπογράψουμε τις προσεχείς 2 ή 3 μέρες, ένα μνημόνιο συνεργασίας με τον Δήμαρχο της Σμύρνης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, διότι κτίζουμε εκεί ακριβώς που δεν θα χαθούν τα πράγματα. Αύριο τι θα φυτρώσει από εκεί μέσα? Αυτό έχει τη μεγάλη σημασία. Όπως, παραδείγματος χάρη, στο Κόσοβο. Όλοι ξέρουμε ότι, για λόγους γνωστούς, δεν έχει αναγνωριστεί το Κόσοβο. Όμως, συμφοιτητής του Χάρβαρντ, ο δήμαρχος της Πρίστινα, κάλεσε τον Μπακογιάννη, συμφοιτητές του Χάρβαρντ, βρεθήκανε μαζί, κτίσανε ορισμένα πράγματα, ούτως ώστε αν μια μέρα αλλάξουν τα πράγματα, να μην πατάμε πάνω στο κενό. Το ίδιο ακριβώς έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, μια μεγάλη συνεργασία την οποία έχουμε με τα Τύρανα, με τα οποία ξέρετε ότι όλα δεν είναι ρόδινα, αλλά κτίζουμε ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα και δεν θα επεκταθώ πολύ περισσότερο, ότι κατά τη μεσογειακή διάσκεψη δημάρχων που έγινε στην Φλωρεντία τον Απρίλιο, και ο οποίο ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φόρουμ που ενώνει τόσο τη βόρεια μεριά της Μεσογείου όσο και τη νότια μεριά της Μεσογείου, μόλις τελείωσε, ήταν η διάσκεψη, ήμασταν στη δεύτερη-τρίτη μέρα της εισβολής στην Ουκρανία. Είχαμε τελειώσει και πήραμε καφέ εκείνη την ώρα. Τηλεφωνάει ο Δήμαρχος της Φλωρεντίας και λέει στον Μπακογιάννη ότι έρχεσαι να με στηρίξει σε μια αυθόρμητη εκδήλωση που γίνεται για τη στήριξη της Ουκρανίας. Είδαμε μια λαοθάλασσα χιλιάδες κόσμου στην
Πιάτσα della Signoria, και ήταν ο δήμαρχος Ναροδέλα, που είναι και πολύ γνωστός και πολύ δραστήριος δήμαρχος, να μιλάει στην Αεροθάλασσα, και ο μόνος ξένος δήμαρχος ήταν ο δήμαρχος Αθηναίος, τιμώντας έτσι το όνομα της Αθήνας σαν κοιτίδας της δημοκρατίας. Και αυτό ήταν η αρχή ακριβώς για την Ουκρανία, και ακριβώς μετά από αυτό αρχίσαμε όλοι να βλέπουμε την τραγωδία που εξελισσόταν, και ήμασταν παρόντες όχι μόνο ακριβώς είχαμε τη συνεργασία με τον πρέσβη της Ουκρανίας, να είμαστε όχι μόνο ενεργοί στο ανθρωπιστικό κομμάτι, αλλά και στο θέμα της ηθικής στήριξης, το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Δηλαδή ο Δήμος Αθηναίων οργάνωσε μία μεγάλη έκθεση στην οδό Συλλοφόρο Βασιλής Σόλγας στο Ζάπιο, όπου ήταν απεικονισμένες όλες εικόνες, μάλλον είχαμε όλες τις εικόνες των βομβαρδισμών και της τραγωδίας των πρώτων ημερών του πολέμου. Το ίδιο είναι, ξέρετε, και μικρά πράγματα, όπως το να παραχωρήσει τον άλλον μία πλατεία για να στηρίξει το ηθικό των ανθρώπων και να γίνει μία συναυλία. Αυτά πάντοτε είναι πετραδάκια που μπορούν να κάνουν το άγαλμα στο τέλος. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, έχουμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε πρέσβη. Κρατώ ότι κράτη και πόλεις τρέχουν στον ίδιο δρόμο στο διεθνές περιβάλλον, και παίρνω από το λόγο σας την... Μιλήσετε για την υποστήριξη στην Ουκρανία που προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δηλώσουμε την ανεφορίων και ανεφόρων που θέλει και ο Εμπειρίκος υποστήριξή μας στον λαό της Ουκρανίας, ο οποίος παλεύει όχι μόνο για τη δημοκρατία και την ελευθερία του, αλλά για τη δημοκρατία ολόκληρης της Ευρώπης. Και θέλω να δώσω το λόγο στον πρέσβη της Ουκρανίας. So I'm switching to English. So Ambassador, the floor is yours. Και στο εξής θα μιλήσω στα αγγλικά. Αυτού εξεχότητα έχετε τον λόγο. Ambassador, can you hear us? Can you... Μας ακούτε? Are you with us? Μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Ποια είναι η κατάσταση τώρα στην Ουκρανία, ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση σε επίπεδο στρατιωτικό, ανθρωπιστικό και πολιτικό προφανώς? Δεν υπάρχει σύντομη απάντηση προφανώς σε αυτό που με ρωτάτε. Θα προσπαθήσω ωστόσο να είμαι συνεκτικός. Θα ήθελα καταρχάς να χαιρετήσω εδώ την υποστήριξη που μας έχετε δώσει από τότε που εισέβαλε η Ρωσία. Σήμερα είμαστε στην 107η ημέρα της άμυνας της χώρας μας από την Ομοσπονδία της Ρωσίας. Κρίνεται από την άμυνα των Ουκρανών όχι μόνο το δικό μας μέλλον αλλά και της Ευρώπης. Δίνουμε μία μάχη για την προάσπιση της χώρας μας, της εδαφικής μας ακεραιότητας, αλλά προασπιζόμαστε και κάτι πιο σημαντικό. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια δημοκρατία με αξίες που δεν υπήρξαν ποτέ στη Ρωσία. Είναι οι αξίες για τις οποίες δίνουμε μάχη, αξίες που στην Ευρώπη θεωρούνται δεδομένες, έχουν ενσωματωθεί σε κείμενα διεθνείς συμβάσεις. Δυστυχώς η σύνδεση του Ουκρανού πρέσβη και ο ήχος είναι αρκετά κακός, δεν χρησιμοποιεί headset προκειμένου να έχουμε καθαρό ήχο στην καμπίνα και να κάνουμε διερμηνία. Λοιπόν, όλος ο κόσμος λοιπόν δέχεται επίθεση αυτή τη στιγμή, χωρίς λοιπόν τον σεβασμό για το διεθνές δίκαιο, χωρίς σεβασμό για το κράτος δικαίου, ο κόσμος και η πολιτική και στρατιωτική του ακεραιότητα δεν έχει καμία ελπίδα να έχει ειρήνη. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες ανθρώπινες ζωές χάνονται
η κτηνοδία των Ρώσων στρατιωτών, οι φόνοι, οι βιεσμοί, οι λαϊλασίες που πραγματοποιούν, καταστρέφουν τη χώρα μας. Αλλά δεν μπορούν να καταστρέψουν την θέλησή μας να είμαστε αυτόνομοι και ελεύθεροι. Απόψε, στην έκκλησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε στις μάχες που δίνονται στο Ντονμπάς. Μαζί με τον πρόεδρό μας, λοιπόν, θα συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε τη μάχη που δίνουμε στις πόλεις μας. Από τη δική μου πλευρά θέλω να πω πως είμαστε σε διαρκές επαφές με Έλληνες διπλωμάτες και επιχειρηματίες χωρίς καμία υπερβολή. Πραγματικά η Ρωσία θέλει να καταστρέψει κάθε πόλη στον Ντονμπάς, η Μαριούπολη. Όλες αυτές οι πόλεις ήταν πόλεις που ανθούσαν. Τώρα, αντί για τα κτίρια μας, έχουμε κρατήρες από τις εκρήξεις. Έτσι συμπεριφέρεται η Ρωσία στις όμορες χώρες της. Μέσα σε 107 ημέρες από όπου έχει περάσει ο ρωσικός στρατός, έχει προκύψει καταστροφή. Έχουν προκαλέσει καταστροφή. Ο στρατός μας και οι εθελοντές κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν αυτόν τον στρατό κατοχής όσο είναι δυνατόν. Προσπαθούμε να αμυνθούμε με ό,τι όπλα έχουμε στην διάθεσή μας και φυσικά εξακολουθούμε να ετούμαστε από τους εταίρους μας να μας βοηθήσουν. Φυσικά προετοιμαζόμαστε για σε μεγάλης κλίμακας αποκατάστασης των πόλεων μας μόλις σταματήσει η σύραξη. Κάποιες φορές με ρωτάνε, έχετε πόλεμο στη χώρα σας, πώς μπορείτε να σκέφτεστε να ξεκινάτε τις αποκαταστάσεις, αλλά η απάντηση είναι πως η θέληση του λαού μας να έχουμε ελευθερία και αυτονομία στη χώρα μας αποδεικνύεται από το ότι ήδη ξαναχτίζουμε τις πόλεις μας πριν καν τελειώσει ο πόλεμος. Πραγματικά θέλουμε τώρα να προσελκύσουμε και ξένες επιχειρήσεις ώστε μόλις τελειώσει ο πόλεμος να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα και αυτή τη στιγμή, σε αυτή την πολύ δύσκολη μάχη που δίνουμε, αποφασίζεται και η μοίρα της Ευρώπης, ποια θα είναι τα σύνορα που θα μπορέσουν να σταματήσουν αυτόν τον στρατό κατοχής. Χρειαζόμαστε τη στήριξη σας πάρα πολύ. Και πραγματικά είμαι ευγνώμων στους διοργανωτές του συνεδρίου και την εφημερίδα Πελοπόννησος για την ευκαιρία που μας έδωσε να απευθυνθούμε στο κοινό σας και τους συμμετέχοντες για να σας ενημερώσουν για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας και για τη θερμή φιλοξενία που προσφέρετε στους Ουκρανούς που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Νιώθουμε την στήριξη της κυβέρνησής σας και των Ελλήνων πολιτών και πιστεύω πως μαζί από κοινού θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτήν την επίθεση που έχει δεχθεί η χώρα μας. Θέλουμε να υπερασπιστούμε την ελευθερία και το μέλλον για τα παιδιά μας και νομίζω πως μαζί θα τα καταφέρουμε. Ambassador. Πρέσβη, πραγματικά διάβαζα πρόσφατα μία συνέντευξη της Φινλανδής Πρωθυπουργού και θυμάμαι ότι μια δήλωση ήταν πως πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι προκειμένου να διασφαλίσουμε την ειρήνη ή αλλιώς θα σιωπάσουμε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη επιλογή. Προφανώς και δεν είναι δυνατόν να σιωπάσει κανείς. Θεωρείται ότι η Δύση κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει τον Πούτιν. Και τι σημαίνει ειρήνη? Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται την ειρήνη οι ηγεσίες των δυτικών χωρών. Προσωπικά θεωρώ πως η ειρήνη είναι μια νικηφόρος Ουκρανία. Εσείς τι πιστεύετε? Όπως είπα και πριν, είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τη στήριξη που μας προσφέρουν οι εταίροι μας και οι φίλοι μας, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα για να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο και να είμαστε νικηφόροι.
Και ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι προκειμένου να υπερνικήσει η ελευθερία, πρέπει να πατάξουμε τον τύρανο. Νομίζω είναι σαφές πως η Ρωσία έχει μια πρόθεση να διαπράξει γενοκτονία. Η Δύση θα έπρεπε πραγματικά να μην συνδικολογήσει καθόλου με την Ρωσία. Πρέπει να νικήσει η Ουκρανία, όχι απλά να αποκλιμακωθεί ο πόλεμος. Εμείς πρέπει να εστιάσουμε στο πώς να βάλουμε τη Ρωσία στη θέση της προκειμένου να έρθει στο τέλος η ειρήνη. Και φυσικά δεν θέλουμε να καταευνάσουμε τον Πούτιν, θέλουμε να νικήσουμε αυτόν τον πόλεμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα μάθημα που έχουμε μάθει από το παρελθόν και από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμείς δεν θα θυσιάσουμε τα εδάφη μας για να κάνουμε ειρήνη με την Ρωσία. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τα εδάφη που αυτή τη στιγμή κατέχονται από την Ρωσία και θα το επιτύχουμε είτε στρατιωτικά είτε διπλωματικά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην αυτουεξοχότητα, τον πρέσβη της Σουηδίας, Johan Bergström. Θυμάμαι τις δηλώσεις που κάνετε πριν κάποιες μήνες, ότι δεν θα υπήρχε συμμετοχή της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά προφανώς πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τι θεωρείτε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει τώρα, πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή? Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί με τον πρέσβη. Προφανώς κάτι έχει αλλάξει. Όταν η Σουηδία ετήθηκε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ την 8η Μαΐου, μετά από 200 χρόνια μιας πολιτικής μη συμμετοχής σε στρατιωτικές συμμαχίες, σε περιόδους ειρήνης, στοχεύοντας πάντα στην ουδετερότητα, στους πολέμους, στη γειτονιά μας, συνέβη μια αλλαγή. Η ανάλυση μας είναι ότι η Ρωσία έχει αλλάξει άρδιν. Η Ρωσία έχει αλλάξει από θεσμικής απόψεως, από απόψεως ασφαλείας και έχει αλλάξει προς το χειρότερο, για να το πούμε απλά. Σύμφωνα με την άλλαση που έχουμε κάνει, αυτή η αλλαγή που έχει επέλθει στη Ρωσία είναι μια αλλαγή η οποία διαρκεί και παραμένει, και αυτή είναι η Ρωσία με την οποία θα πρέπει να συνδιαλλαγούμε τόσο στο βραχυπρόθεσμο όσο και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, και πρέπει να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από όλο αυτό. Όταν η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου, δεν επιτέθηκε απλώς στην Ουκρανία και παραβίασε την εδαφική ακεραιότητά της. Επιτέθηκε στην τάξη ασφαλείας όπως την γνωρίζαμε, και η νέα τάξη ασφαλείας θα είναι τελείως διαφορετική. Η Ρωσία έδειξε επίσης ότι είναι πλέον πολύ πιο διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής στην γειτονιά της. Η Ουκρανία δεν αποτέλεσε στόχο της Ρωσίας διότι ήθελε να γίνει μέλος του ΝΕΤΟ. Η Ουκρανία δέχτηκε αυτή την επίθεση γιατί δεν ήταν μέλος του ΝΑΤΟ. Και αν πρέπει η Δύση να πάρει ένα μάθημα από όλη αυτή την υπόθεση, αυτό θα ήταν ότι υπήρξε πάρα πολύ αφελής, και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου σε αυτόν τον χαρακτηρισμό, στην προσέγγιση της στη Ρωσία, διότι ουσιαστικά επέτρεψε στη Ρωσία να δολοφονεί τους αντιφρονούντες εντός των συνόρων της, να δολοφονεί αντιφρονούντες εκτός των συνόρων της. Παρακολουθούσαμε όλοι
αυτό σας συνέβησαν το 2008 στη Γεωργία. Είδαμε επίσης και παρακολουθήσαμε ό,τι συνέβησε στην Κρυμαία το 2014. Παρακολουθούσαμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στην περιφέρεια του Ντομπάς το 2014 πάλι. Οπότε πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου, ήδη 14.000 ζωές είχαν χαθεί στην Ανατολική Ουκρανία λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στον Ντονέτσκ και στο Λουγάνσκ. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι δηλώνουν έκπληκτοι με όσα συνέβησαν την 24η Φεβρουαρίου, πραγματικά αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση. Είμαι σίγουρος ότι οι Ουκρανοί πάντως δεν έμειναν καθόλου έκπληκτοι και ότι αντιθέτως το περίμεναν. Και στη συνέχεια οι χώρες της Βαλτικής και αυτές έμειναν έκπληκτες από τις εξελίξεις. Όχι, διότι πάρα πολύ καιρό προσπαθούσαν να σημάνουν τον κόδωνα του κινδύνου για όσα συνέβησαν εντός της Ρωσίας και για το πώς είχε αλλάξει η Ρωσία εδώ και αρκετά χρόνια. Και πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι Εστονία, Λιθουανία και Λετωνία, αν δεν είχαν γίνει μέλη του ΝΑΤΟ το 2004, τότε και αυτές θα βρισκόντουσαν σήμερα σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση ως προς την ασφαλειά τους. Από την πλευρά της Σουηδίας, λοιπόν, τι έχω να πω, ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στη γειτονιά μας. Η Ρωσία άλλαξε, ο κόσμος άλλαξε την 24η Φεβρουαρίου, η ευρωπαϊκή ασφάλεια και τάξη ασφάλειας, όπως την γνωρίζαμε, ανήκει στο παρελθόν και πλέον χρειαζόμαστε συλλογικούς αμυντικούς μηχανισμούς όπως είναι και ο ΝΑΤΟ, και γνωρίζουμε ότι το ΝΑΤΟ θα μπορέσει να συμβάλλει σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση και εμείς όμως θα συμβάλλουμε στο ΝΑΤΟ. Τι θα προσδώσετε εσείς στο ΝΑΤΟ, ποια θα είναι η συμβολή σας σε αυτήν τη συμμαχία? Στο Project Syndicate δημοσιεύθηκε ένα άρθρο σχετικά με αυτό, αλλά θα ήθελα να ακούσω εσάς. Πρώτα απ' όλα, όπως και η Φιλανδία, έτσι και η Σουηδία, θα συμβάλλει από γεωγραφικής απόψεως στο ΝΑΤΟ. Τι εννοώ με αυτό? Αν μιλήσετε με τους γνώστες των στρατιωτικών υποθέσεων, θα σας μιλήσουν για τις περιοχές στρατιωτικών επιχειρήσεων. Και αν δείτε Φιλανδία, Νορβηγία και στη συνέχεια έχουμε Πολωνία, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία από την άλλη πλευρά της Βαλτικής, θα διαπιστώσετε ότι η Σουηδία και η Φιλανδία ως μέλη του ΝΑΤΟ θα προσφέρουν έναν ενιαίο χώρο επιχειρήσεων. Ουσιαστικά θα βελτιώσει την θέση του ΝΑΤΟ συλλογικά, θα το καταστήσει πιο δυνατό, διότι η συλλογική ασφάλεια των Βαλτικών χωρών θα γίνει πιο ισχυρή έχοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία μέλη του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως δεν θέλω να μιλάω εξ ονόματος της Φιλανδίας, γι' αυτό και θα επικεντρωθώ στη Σουηδία. Η Σουηδία από τεχνολογικής απόψεως είναι πάρα πολύ εξελιγμένη. Έχουμε μία αεροπορία η οποία χρησιμοποιεί σκάφη τελευταίας τεχνολογίας. Στο ναυτικό έχουμε υποβρύχια τελευταίας τεχνολογίας. Γενικότερα είμαστε πάρα πολύ εξελιγμένοι τεχνολογικά. Επίσης, κάτι που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι ο στρατός της Σουηδίας έχει ένα υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας με το ΝΑΤΟ ήδη. Ο στρατός της Σουηδίας συμμετείχε στο ΑΣΕΦ υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ πάντα, στις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, στο Κωσυφοπέδιο. Συμμετείχε επίσης στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στη Λιβύη. Ειδικές δυνάμεις της Σουηδίας βρέθηκαν στο πεδίο, στο πλευρό του γαλλικού στρατού, στο Μαλί επίσης. Άρα διαπιστώνεται ότι υπάρχει ήδη ένας υψηλός βαθμός διαλειτουργικότητας. Και τέλος, πολύ σημαντικό να γνωρίζετε, είναι ότι πολύ σημαντική θα είναι η συμβολή της Σουηδίας
δεδομένου ότι είναι ένα εύπορο κράτος. Μάλιστα τώρα αυξάνουμε τις αμυντικές δαπάνες προκειμένου να φτάσουμε στο 2% του ΑΕΠ. Και αν θέλετε να τα εντάξετε όλα αυτά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, πρέσβη, θα πρέπει να θυμάστε ότι το σουηδικό ΑΕΠ είναι περίπου 3 φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας. Παρόλο που η Σουηδία έχει πάνω κάτω τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα. Όταν λοιπόν οι αμυντικές δαπάνες της Σουηδίας διπλασιάζονται και φτάνουν το 2%, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη και συμβολή στην συλλογική ικανότητα του ΝΑΤΟ. Πιστεύετε ότι θα δούμε κάποιες σημαντικές πολιτικές αλλαγές και θα δούμε και αλλαγές στην εξωτερική πολιτική? Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι εννοείτε? Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, αλλά θα δώσω λίγο χρόνο σε όλους εσάς. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο Σουηδός πρέσβης. Πρώτα απ' όλα, όλοι ελπίζουμε η Σουηδία και η Φινλανδία να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ και μάλιστα να γίνουν γρήγορα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ελπίζουμε επίσης ότι θα εξαφανιστούν όποια εμπόδια υπάρχουν μέχρι τώρα. Το θέμα της Ουκρανίας και της Γεωργίας. Θυμάμαι τότε ότι είχα εξετάσει αυτά τα ζητήματα και μπορώ να πω ότι είναι πολύ διαφορετικά ζητήματα. Έχει γίνει μια σημαντική ανάλυση από την καγκελάριο Μέρκελ εκείνη την εποχή και είχε πει, είχε εξηγήσει την πολιτική που είχε ακολουθήσει και την είχαν ρωτήσει μάλιστα μήπως αισθάνεσαι κάποιες τύψεις για την πολιτική που ακολουθήσατε και η καγκελάριος Μέρκελ είπε όχι, δεν έχω καμία απολύτως τύψη, διότι η Ουκρανία πριν από 8 ή 10 χρόνια δεν ήταν η Ουκρανία όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Ήταν μια χώρα η οποία είχε τεράστια διαρθρωτικά προβλήματα, τα οποία βεβαίως αποτελούσαν εμπόδιο για την ένταξή της. Σήμερα όμως η Ουκρανία είναι τελείως διαφορετική χώρα. Έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο και έχει και πολύ διαφορετικές προοπτικές. Δυστυχώς. Δυστυχώς ο ήχος δεν ακούμε, δεν ακούμε τι λέει ο πρέσβης. Τι συνέβη? Really, the moment we should have guessed what's happening. Θα έπρεπε να είχαμε φανταστεί τι θα συνέβαινε και θα έπρεπε να το είχαμε φανταστεί και να το καταλάβει αυτό. Όταν διαπιστώναμε ότι η συμφωνία του Μίνσκ δεν εφαρμόζεται. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε πρέσβη, με αυτό, αν είχε υπάρξει πρόοδος στην συμφωνία του Μίνσκ, τότε δεν θα είχαμε βρεθεί στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα με αυτήν την δραματική καταστροφή μιας ολόκληρης χώρας. Επιτρέψτε μου να πω κάτι σύντομα και νομίζω στη συνέχεια θα θελήσει να μιλήσει και ο πρέσβης της Ουκρανίας. Ας δούμε λίγο. Νομίζω όλοι εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία είναι 100% ευθύνη της Μόσχας, της Ρωσίας. Το μόνο που η Δύση θα έπρεπε ίσως να ντραπεί για το οποίο είναι ότι δεν παίρνει μια πιο ξεκάθαρη θέση για να αναγνωρίσει το τι έχει συμβεί εντός της Ρωσίας, εντός του ρωσικού πολιτικού συστήματος, ότι πραγματικά κλείσαμε τα μάτια στις κτηνοδίες, γιατί έτσι πρέπει να τις αποκαλέσουμε, το τι έχει συμβεί, το τι συνέβη στα συστήματα και τους θεσμούς. Επίσης θα πρέπει να ντρεπόμαστε που έχουμε δημιουργήσει αυτήν την εξάρτηση σε ενεργειακό επίπεδο από την Ρωσία, παρότι το γνωρίζαμε τι συνέβαινε. Γι' αυτό πληρώνουμε αυτό το τίμημα αυτή τη στιγμή. Υψηλότερο τίμημα ωστόσο πληρώνουν οι Ουκρανοί, ο Ουκρανικός λαός. Και πραγματικά, νομίζω μας το λέει αυτό ο πρέσβης Σεργιέφ, μας ακούτε? Ναι, ναι.
Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Μια τελευταία ερώτηση λοιπόν που απευθύνουμε σε εσάς. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε πως πραγματικά η πρόσβαση δεν είναι κάτι... Η πρόταση του Μακρόν θα μπορούσε πιθανά να λειτουργήσει σε μια μεταβατική φάση για την Ουκρανία. Πιστεύετε ότι αυτό όμως μπορεί να λειτουργήσει? Θεωρείτε ότι η Ευρώπη έχει αφήσει αυτή τη στιγμή την Ουκρανία σε μια μέση κατάσταση χωρίς διεξόδους? Όχι, όχι, συμφωνώ απόλυτα πως το... υπάρχουν οι προτάσεις του ΕΡΖΑΤΣ και πραγματικά ό,τι έχει υποθεί από, δεν είναι κάτι που απευθύνεται σε εμάς. Θα πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε αυτά που έχουμε πει προκειμένου να μην υπάρξουν περαιτέρω δυσκολίες. Νομίζω πως πραγματικά ο δρόμος προς την πρόσβαση είναι κάτι που θα στηριχθεί από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνω ότι πρώτα περνάμε από το καθεστώς της υποψήφιας χώρας. Νομίζω πως μπορώ να είμαι αισιόδοξος ότι θα ληφθεί τελικά η σωστή απόφαση, διότι δεν είναι μόνο θέμα πρακτικό, αλλά είναι και κάτι συμβολικό. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι η Δύση στηρίζει την Ουκρανία πράγματι πολιτικά και όχι μόνο μέσω λόγων, αλλά και δια των πράξεων, με τις αποφάσεις που θα λάβει. Και είναι πραγματικά πολύ κέρια αυτή η στήριξη, η ουσιαστική στήριξη των Ουκρανών στη μάχη που δίνουν. Γιατί αυτό που ξεκίνησε ουσιαστικά το 2014 ήταν πραγματικά η επιθυμία μας να γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλαμε ακριβώς να ενστερνιστούμε όλες αυτές τις αξίες, δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φυσικά ακόμα, τώρα είναι ακόμα πιο κέριο το να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πολύ, πρέσβη. Θέλουμε να σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, να ευχαριστήσω και τις αυτού εξεχότητες, τον πρέσβη Μπόσμαν και τον κύριο Κρεκούκη. Ευχαριστούμε πολύ.